Ο άλλος πάει ανάποδα, παιδιά, το βλέπετε. Στο κανάλι το The Upgrades. Σήμερα θα κάνουμε ένα auto vlog. Δεν σε έχω βάλει την κάμερα πάνω στο κεφάλι, γιατί περιμένω ένα ανταπτοράκι για να φαίνεται λίγο καλύτερα, γιατί φαίνεται αρκετά ψηλά. Σήμερα είναι Παρασκευή 27. Είναι Black Friday βασικά σήμερα. Εν τω μεταξύ τι γίνεται στους δρόμους. Πάω στα courier για να πάρω κάτι, οπότε είπα να σας πάρω μαζί. Έχω πολύ καιρό να βγω έξω και δεν είχα δει τι γίνεται. Καλά, λογικό είναι, σχολάνε και αρκετοί αυτή τη στιγμή. Να σκάρω και να μπείτε στο αυτοκίνητο. Τα φανάρια μπήκαν όπως θέλετε και στο τελευταίο βίντεο. Εντάξει, σχετικά καλά γίνανε. Μπορούσε να γίνει και καλύτερα. Αλλά το θέμα είναι ότι έγινε η δουλειά. Όμορφα είναι. Θα περάσω τώρα και σε μια-δυο μέρες την κρέμα πάνω για να. Την κρέμα αληφή πάλι για να δω πώς γυαλίσω λίγο ακόμα περισσότερο κιόλας. Ελπίζω να είναι ok. Εν τω μεταξύ ανακοινώθηκε και καινούριο lockdown, οπότε πάμε μέχρι τις 7 σίγουρα. Οπότε δεν ξέρω πότε θα μπορούμε να βγούμε έξω και να πάρουμε γενικά να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Από ό,τι βλέπετε, ό,τι μπορώ να κάνω μέσα στο σπίτι σχέση με το αυτοκίνητο έχω κάνει. Θέλω να κάνω ένα καλό πλύσιμο μόνο και στο μοτέρ όσο μπορώ. Και αν είδατε κιόλας στο τελευταίο βίντεο στην ανάρτηση, γιατί είναι λίγο μέσα στην πόχα, αν και εκεί λερώνεται πολύ γρήγορα, οπότε εντάξει, δεν θα μείνει για πολύ καιρό, αλλά τουλάχιστον να καθαρίσει λίγο, γιατί είναι πολύ χάλια τώρα. Εντάξει, νόμιζα ότι θα έχει κόσμο και θα ήταν μια χαρά, αλλά βλέπω. Φτάσαμε, οπότε σας κλείνω και τα λέμε μετά. Πάμε μία και μέσα από Ηράκλειο να δούμε τι παίζει. Λίγο άδεια απόγευμα δεν πετυχαίνεις, αλλά τώρα εντάξει, έτσι που είναι οι συνθήκες. Αν κοιτάξει κάτι έχει, κομμάτια σαν. Στα σχόλια πως είδατε το τα φανάρια, αν σας άρεσε. Τώρα αυτό σήμερα θα είναι ένα ήρεμο έτσι auto vlog. Δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Το αμάξι, όπως είδατε, κατέβηκε αρκετά με την ανάρτηση. Καμία σχέση οδηγικά, καμία σχέση. Αν και νομίζω, όπως είπε και ένας φίλος από το θόρυβο που άκουγα, ότι μάλλον κάτι παίζει από κάτω σαν σανφορά και κάτι τέτοιο,
και γι' αυτό ακούγεται ο θόρυβος και γενικά ακούγεται και τώρα και με την κοινή ανάρτηση εδώ ότι θα γίνει να σκοτωθούν αυτοί. Ωραία, το φαρμακείο, χαμός. Ναι, οπότε κάτι θέλει αλλαγή από κάτω, θα το σηκώσω το αμάξι μέσα στις μέρες να δω. Να δω τι παίζει λίγο από κάτω, γιατί μπορεί να θέλει κάποια, μπορεί να θέλει ζαμφόρη κάτι τέτοιο, οπότε να πρέπει να τα δω. Να γίνουν αλλαγή, γιατί δεν θέλω να κάνει θορύβους και τέτοια. Από λάδια και αυτά είμαστε κομπλέ. Τα λάστιχα δυστυχώς, ενώ τα έβαλα πάνω, δεν έχω προλάβει να τα δοκιμάσω. Δηλαδή μόνο τότε στην Barn θα πούτε το βιντεάκι. Κατά τα άλλα ζήτημα να έχω κάνει 300, 200, 300 χιλιόμετρα, οπότε δεν ξέρω καν τι λένε τα λάστιχα. Μέχρι τώρα ok φαίνονται, θόρυβο δεν κάνουν, δεν γλιστράνε, αυτό έλειπε κιόλας. Βέβαια τώρα εδώ μέσα στην πόλη με τέτοιους δρόμους δεν μπορείς να καταλάβεις κιόλας τι κάνουν τα λάστιχα, γιατί κάτω είναι χάλια. Σε τέτοια περίπτωση εδώ έτσι γλιστράει λίγο, αλλά εντάξει, λογικό είναι, αφού κάτω είναι. Το μόνο κακό που έχω καταλάβει είναι ότι αργούν λίγο να ζεσταθούν, θέλουν δηλαδή να ζεστά μάρκικα για να μπορέσει να αποδώσει το λάστιχο. Ωραία κίνηση το Ηράκλειο. Εντάξει, δεν έχει πάντως μεγάλη διαφορά σχέση με τις κανονικές μέρες. Ο κόσμος έχει αρχίσει και βγαίνει, εντάξει, λογικό είναι, έχουν περάσει αρκετές μέρες. Ο άλλος πάει ανάποδα, παιδιά, το βλέπετε. Εδώ κοιτάξτε τι κάνει, παιδιά, εδώ κοιτάξτε. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, μπήκε ανάποδα μέσα στο Ηράκλειο. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Ευχαριστήθηκα λίγο, βγήκα μια βολτίτσα. Αν και είχε κίνηση, ρε γαμώ, το περίμενα ότι δεν θα έχει τόσο πολύ και θα το ευχαριστώ καλύτερα. Δηλαδή, όπως πηγαίναμε εκεί ήταν το ωραίο. Τώρα εδώ, τι να ευχαριστηθείς. Πρώτη. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν το vlog. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα βίντεο The Upgrades. Αυτά, γεια σας.